έχουμε μια τεράστια ομολογία Λουκά Παπαδήμου. Λουκάς Παπαδήμου, τον δημάστε το Λουκά Παπαδήμου. Το 2012 ήταν ο ταγματάρχης της Τρόικας στην Ελλάδα. Ήταν ο Πρωθυπουργό ο Δωτός, ο Πρωθυπουργό των Τραπεζών, ο Πρωθυπουργό των Δανειστών, ο Πρωθυπουργό της Διαπλοκής, ο Πρωθυπουργό των Ταβατζίδων ο Πρωθυπουργό του Δεύτερου Μνημονίου, ο Πρωθυπουργό του PSI. Όλα αυτά ήταν ο Λουκά Παπαδήμος. Αυτό που σα κούρεψε μισθού, σα κούρεψε συντάξει, σα στόκινε, σα εξευτέλισε. Αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργό, ο Λουκά Παπαδήμος που έχει το θράσος να μα κουνάει και το δάχτυλο και να λέει γιατί με έχετε δαχτυλοδεικτούμενο, γιατί έτσι, γιατί αλλιώ. Αυτό λοιπόν ο παλιάνθρωπο, ο λεχρήτη, που λέγεται Λουκά Παπαδήμο και έχει διατελέσει υπουργό αυτή τη χώρα. Σήμερα λοιπόν είχε το θράσο να ομολογήσει ότι οι Ευρωπαίοι λέει φορολογούμενοι πλήρωσαν λέει 4,5 4,5-3 εκατομμύρια ευρώ 4,5-3 για να διασώσουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες έρχεται και το ομολογεί ήταν πρωθυπουργός το 12 τα έκανε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Απατεώνας και έρχεται σήμερα μετά από τόσα χρόνια και το ομολογεί 4,5 τρισεκατομμύρια πληρώσαμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε για να σώσουμε τι τράπεζε, για να μην χρεοκοπήσουν, για να μην χάσουν τα λεφτά του οι κλέφτε και απαταιώνε. Για να μην χάσουν οι κλέφτε και απαταιώνε των χρηματοπιστωτικών πυραμίδων όλου του πλανήτη τα κλεμμένα, τα μαύρα και το προϊόν των απατών που έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια με τα παράγωγα που είχαν σε παράγωγα τρει φορέ το παγκόσμιο επιπενδεδεμένο, για να μην χάσουν λοιπόν αυτοί τα λεφτά του, 4,5 τρισεκατομμύρια πληρώσαμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε για να σώσουμε του απαταιώνε από τη χρεοκοπία. Χρεοκοπήσαμε εμεί για να μην πληρώσουν και να μην χρεοκοπήσουν αυτοί. Χρεοκοπήσαμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε για να μην χρεοκοπήσουν χίλιοι κωδικοί, 2.000 κωδικοί χρηματιστηριακοί κωδικοί απαταιώνων στις διεθνείς αγορές και χρεοκοπήσαμε 10 εκατομμύρια Έλληνες για να μην χρεοκοπήσουν 4 αφημίσεις συστημικών τραπεζών γιατί από αυτά τα 4,5 τρισεκατομμύρια, τα 250 δισεκατομμύρια είναι τα λεφτά με τα οποία χρηματοδοτήθηκε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να μην χρεοκοπήσει. Και αυτά έρχεται σήμερα να μας τα πει ο Λουκάς Παπαδήμος, ο απαταιώνα πρωθυπουργός του δεύτερου μνημονίου και του PSI, αυτός που έκλεψε τα λεφτά των συνταξιούχων, τα λεφτά των ομολογιούχων, τα λεφτά των πανεπιστημίων, τα λεφτά των νοσοκομείων, που έκλεψε τα λεφτά του ελληνικού λαού με το PSI για να βοηθήσει και να σώσει τις τράπεζες. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Όταν εμείς τα λέγαμε το 2012, ήμασταν γραφικοί, ήμασταν αναρχικοί, ήμασταν ψεκασμένοι, ήμασταν εξερεμιστές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήμασταν, και αυτοί ήταν πατριώτε. Ο Καρατζαφέρη, ο Βενιζέλο και ο Σαμαρά που κάναν τον Παπαδήμο Πρωθυπουργό. Και ο Γιώργο Παπανδρέου μαζί. Αυτοί ήταν πατριώτε και εμεί ήμασταν δεν ξέρω τι. Η ιστορία λοιπόν, επειδή του ξερνάει όλου, του ξερνάει η ιστορία, του ξερνάει του Παπαδήμους η ιστορία. Και σήμερα ο Παπαδήμος βοήθησε μόνο τον εαυτό του να τον ξεράσει η ιστορία ερχόμενο να ομολογήσει ότι διετέλεσε πρωθυπουργό στην Ελλάδα το 2012 σε διατεταγμένη υπηρεσία τραπεζών και δανειστών ούτω ώστε και η Ελλάδα να συμμετάσχει στο πάρτι των φορολογουμένων που χρηματοδότησαν τη διάσωση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος. εκατομμύρια πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι για να σώσουν το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. 250 δισεκατομμύρια πληρώσατε εσείς κορόιδα που παρακολουθείτε σήμερα αυτή την εκπομπή. 250 δισεκατομμύρια πληρώσαμε οι κερατάδες. Ένας ένας 10 εκατομμύρια Έλληνες για να διασωθούν τέσσερα φημίσεις τραπεζών. Πληρώσαμε 250 δισεκατομμύρια τρία μνημόνια, 6.000 αυτοκτονίες, 1 εκατομμύριο λουκέτα, 2 εκατομμύρια άνεργοι, 500.000 νέα παιδιά που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό για να σωθούν τι, τέσσερα αφημοί απαταιώνων, συστημικών απαταιώνων που ονομάζονται συστημικές τράπεζες. Αυτούς όσαμε εμείς πληρώνοντα 250 δισεκατομμύρια, αυτούς σώσαν και όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι φορολογούμενοι που πληρώσανε 4,5-3 από την τσέπη τους για να μην χρεοκοπήσουν τράπεζες, φαντ και όλο αυτό ο συρφετό τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική πυραμίδα που διαφεντεύει την Ευρώπη, που διορίζει κυβερνήσει και που διορίζει και δοτού πρωθυπουργού σαν τον ξεφτυλισμένο αυτό άνθρωπο, τον Λουκά Παπαδήμου, που σήμερα έχει το θράσο να έρθει και να ομολογήσει το έγκλημα που έκανε στην Ελλάδα. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, για να μην μασάμε τα λόγια μα και, για, και, γιατί επειδή η ιστορία καταγράφεται για όλους μας, εμείς τουλάχιστον έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη και για μας τους ίδιους αλλά και για τους επόμενους που κάποια στιγμή θα μας διαβάζουν ότι εμείς ήμασταν πραγματικά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Η πραγματική σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτό που πρεσβεύουμε εμείς. Αδιάλειπα από το 2010 μέχρι σήμερα, 12 ολόκληρα χρόνια, τα ίδια λέμε, τα ίδια φωνάζουμε, τα ίδια καταγγέλουμε και ο εκ του θαύματο μετά από 5-6 χρόνια κάθε φορά για τα πάντα δικαιωνόμαστε. Όπω έχουμε δικαιωθεί όλα αυτά τα χρόνια για ό,τι σα λέμε για τι τράπεζε, έτσι και σήμερα δικαιωνόμαστε για άλλη μια φορά για όλα αυτά που λέγαμε για το Λουκά Παπαδήμο. Δικαιωνόμαστε για άλλη μια φορά που βγήκαμε τότε και δημιουργήσαμε τότε την πλατεία που σήμερα μας δένει αγανακτισμένη της πλατείας και μας κουνάνε το δάκτυλο όχι ρε, εγώ είμαι περήφανος που είμαι από αυτού που μπήκανε μπροστά για να στηθεί η πλατεία. Γιατί μετά από 10 χρόνια έρχεται και με δικαιώνει ο ίδιος ο Λουκάς ο Παπαδήμος που είχα στην πλατεία και ξέρει τι μου λέει ο Λουκάς ο Παπαδήμος. Ήσουν ακορόιδο τότε που δεν μπούκαρες μέσα να μου σπάσει το κεφάλι. Μου το λέει ο ίδιος ο Λουκάς ο Παπαδήμος που μου λέει ότι εμείς συνεννοηθήκαμε και αποφασίσαμε 500 εκατομμύρια κορόιδα Ευρωπαίοι πολίτες με 4,5-3 εκατομμύρια να σώσουν το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Και 10 εκατομμύρια κορόιδα Έλληνες με 250 δισεκατομμύρια να σώσουν στις τέσσερις αυτές χρεοκοπημένες ελληνικές συστημικές τράπεζες οι οποίες σήμερα έχουν το θράσος αφού διασωθήκανε με τα 250 δισεκατομμύρια μας να έχουν ξεπουλήσει τα δανειά μας τα φαντ, και να μην δέχονται και κουβέντα και να μην δέχονται και το ένα επί δύο. Να μην δέχονται το χιλιάρικό μα να το εισπράξουν επί δύο. Να μην δέχονται το πεντοχίλιαρό μα να το εισπράξουν δέκα. Να θέλουν να τα πάρουν επί τρία, επί τέσσερα, επί πέντε και επί δεκαπέντε. Δεν θα περάσει όπω δεν πέρασε τότε, δεν θα περάσει και σήμερα.